πούμε είναι, θα έλεγα ότι το να πάρουμε τη μία ή την άλλη θέση δεν έχει κανένα νόημα εδώ. Εκείνο που πρέπει να πω όμως ότι οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου πρέπει να μην στηρίζονται στο θέμα της ερμηνείας να παίρνουν τη μία ή την άλλη, αλλά πρέπει να στηρίζουν τις απόψεις αυτές οι οποίες προσπαθούν να διερευνήσουν, να καταλήξουν στη διερεύνηση του θέματος. Δεν μπορεί δηλαδή να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Πρέπει, εάν υπάρξει θέμα, να διερευνηθεί. Θα πρέπει να γίνει οτιδήποτε μπορεί να γίνει για να διερευνηθεί η υπόθεση. Η παραγραφή βάζει τα φόπλακα στο θέμα της έρευνας. Αλλά είναι ένα νόμιμο δικαίωμα του οποιοδήποτε υπόπτου ή κατηγορουμένου. Πώς θα έλεγα λοιπόν ότι σε εξελίξεις σε συγκεκριμένες υποθέσεις. Κοιτάξτε, συγγνώμη, δηλαδή εάν εδώ η εισαγγελία εντοπίσει δωροδοκία, ή έχει εντοπίσει, θα τεθεί μετά θέμα παραγραφής. Μα εάν υπάρχει θέμα παραγραφής, βεβαίως και θα τεθεί θέμα παραγραφής. Αλλά σαν πολιτική είναι θέση δεν θα, θα πρέπει να θέτουμε θέμα παραγραφής, αλλά θα πρέπει να ζητάμε τη διερεύνηση της ιστορίας. Ο πολιτικός κόσμος πρέπει να διερευνά και πρέπει να είναι καθαρός. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να διερευνάται. Αν όμως υπάρχει θέμα παραγραφής και διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, βεβαίως πρέπει να σταματήσει. Ο θεσμός της παραγραφής είναι ένας διεθνής θεσμός που προστατεύει πάρα πολλά πράγματα. Να το αποφασίσει αυτό όμως. Αφού υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες. Το αν υπάρχει παραγραφή ή όχι, ναι. Θα έλεγα ότι αυτοί που πρέπει να τα αποφασίζουν είναι οι δικαστικοί σχηματισμοί. Το παράδειγμα τώρα του κυρίου Λοβέρδου που στέλνει η εισαγγελία διαφθοράς στη Βουλή για άρση της ασυλίας του, προκειμένου να τον καλέσει για κάποιες εξηγήσεις. Μέχρι εδώ μπορεί να πει η Βουλή, το λέει και ο ίδιος ο κύριος Λοβέρδος, ναι, να πάω στην εισαγγελέα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, την τιμή μου, την υπόλοιψή μου. Μέχρι εδώ μπορεί να γίνει. Εάν όμως, εάν προχωρήσει πιο πέρα η εισαγγελία, πάλι θα πρέπει, ερωτώ και τον κύριο Παρασκευόπουλο, πάλι και θα πρέπει να ερωτηθεί η Βουλή και εκεί τότε μπορεί να τεθεί θέμα παραγραφής. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα, κύριε Παρασκευόπουλε. Στο συγκεκριμένο θέμα. Έχει τελειώσει το θέμα της παραγραφής αυτής της υπόθεσης ή μπορεί να επανέλθει και ποιος θα το κρίνει τελικά? Το θέμα θα κρυθεί και στο μέλλον. Μέχρι στιγμής όμως και η δικαστική πορεία και η εξέταση στη Βουλή οδήγησε στην άποψη ότι η υπόθεση δεν έχει παραγραφεί. Κοιτάξτε, κάτι να γίνει σαφές στους ακροατές. Το αν εδώ έχουμε να κάνουμε με παραγραφή ή όχι δεν είναι θέμα νομικίστικο, ούτε είναι θέμα τεχνοκρατικό. Είναι ένα θέμα το οποίο εξαρτάται η ελευθερία ανθρώπων, οι οποίοι μπορούν να μπουν ή να μην μπουν στη φυλακή, και αυτό δεν είναι καθόλου θέμα θεωρητικό. Και είναι και θέμα το οποίο μπορεί να επηρεάσει ως παρενέργεια και την πολιτική ζωή του τόπου. Αυτό το οποίο πρέπει να είναι σαφές, δεν αναφέρομαι σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Αθανασίου. Είναι ένας ευπρεπής πολιτικός, μπορεί σε αυτή την περίπτωση να μην εκφράστηκε με τον τρόπο που έπρεπε. Αλλά αναφέρομαι στη θέση της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Η θέση της Νέας Δημοκρατίας πασχίζει να οδηγήσει στο ότι οι πράξεις αυτές παραγράφηκαν. Προσπαθεί να πει ότι αυτές οι πράξεις έχουν τελεστεί κατά την εκτέλεση, ώστε να υπαχθούμε στο άρθρο 86 με μία λάθος ερμηνεία και να κλείσει η υπόθεση για να μην δικαστούν όσοι αυτή τη στιγμή δικάζονται. Δεν λέω ότι είναι ένοχοι, αλλά λέω αυτό πάντως, το λέει όλος ο ελληνικός λαός. Ναι, κύριε Παρασκευόπουλε. Θέλει και ο κύριος Βενιζέλος δίνει αυτή την ερμηνεία. Και, εγώ νομίζω. Ναι, κύριε Μπουγόρε. Ναι, μισό λεπτάκι να ολοκληρώσει λίγο ο κύριο Παρασκευόπουλο και θα σα δώσω το λόγο, κύριε Μπουγόρε. Το ξέρω, ναι. Θα σα το δώσω εγώ το λόγο, κύριε Μπουγόρε, τώρα να βάλετε λίγο ο κύριο Παρασκευόπουλο. Το θεωρώ. Ευχαριστώ. Αυτό που λέει ο κύριο Βενιζέλο το εκτιμώ πιο βαρύ. Γιατί ο κύριο Βενιζέλο λέει κιόλα ότι με την αναθεώρηση του συντάγματο θα διευκρινιστεί ότι αυτέ οι πράξει τελούνται κατά την εκτέλεση και θα κλείσει ιστορία και θα απαλλαγούν όσοι μέχρι τώρα δικάζονται. Αυτό πρέπει να μας οδηγήσει σε μια διευκρίνηση. Η Νέα Δημοκρατία ψήφισε μεν την αναθεώρηση του συντάγματος, την αναθεώρηση του άρθρου 86, αλλά την ψήφισε χωρίς να θέλει την ερμηνευτική δήλωση, δηλαδή με ένα τέτοιο τρόπο ώστε η αυστηρότερη ρύθμιση να εφαρμόζεται από εδώ και πέρα και να μην γίνεται δεκτό ότι το σωστό ίσχυε για την προηγούμενη περίπτωση. Δηλαδή με τη θέση που υποστηρίζει για την αναθεώρηση του συντάγματος προσπαθεί να σώσει αυτούς οι οποίοι διώκονται και πασχίζει να τους σώσει με κάθε τρόπο. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές. Κύριε Παρασκευόπουλε, να ακούσουμε τον κύριο Μπουκόρο. Ναι, σας ακούμε. Αυτό, κύριε Παρασκευόπουλε, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, κύριε Παρασκευόπουλε,
Δεν ακούει όμως. Σας ακούει, σας ακούει. Σας ακούω. Και Παρασκευό που λέει, το τελευταίο που είπατε γνωρίζετε ότι προκύπτει από μια ευρύτερη πολιτική θέση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία λέει ότι η συγκεκριμένη Βουλή είναι η προτείνουσα και η Βουλή θα αποφασίσει για το περιεχόμενο της αναθεώρησης, έτσι, των συγκεκριμένων άρθρων. Δηλαδή ότι η συγκεκριμένη Βουλή προτείνει μόνο τα άρθρα τα οποία θα αναθεωρηθούν. Το περιεχόμενο θα το δει η επόμενη Βουλή. Μην διαστρεβλώνεται λοιπόν και λέτε ότι μόνο για το άρθρο 86 δεν ήθελε ερμηνευτική δήλωση η Νέα Δημοκρατία. Για όλα τα άρθρα που προτάθηκαν προς αναθεώρηση υποστήριξε το ίδιο η Νέα Δημοκρατία, αν σωστά θυμάμαι. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν είναι έτσι, αν μου επιτρέπετε. Στην περίπτωση του άρθρου 86 διαφοροποίησε τη θέση της η Νέα Δημοκρατία και για μένα την τροποποίηση η οποία θα ισχύσει για το μέλλον ψήφισε υπέρ αυτής και έτσι ψήφισαν 255, ενώ σε ό,τι αφορά την ερμηνευτική δήλωση διαφοροποίησε τη θέση της και η ψήφη ήταν πολύ λιγότερη. Κύριε Μπουκόρα, ήταν 155-159. Κύριε Παρασκευόπουλε, γνωρίζετε όμως ότι είναι πάγια θέση της κυβέρνησης Νέα Δημοκρατία ότι η συγκεκριμένη Βουλή είναι η προτείνουσα Βουλή και το περιεχόμενο θα το δει η επόμενη Βουλή. Μάλιστα. Και τώρα. Αυτό λέει και το Σύνταγμα. Αυτό δεν αποτελεί αντικείμενο διαφωνία. Δεν είναι εκεί το θέμα. Δεν υποστηρίξατε αυτό όλοι στον ΣΥΡΙΖΑ. Υποστηρίξατε πρέπει να δεσμευτούν και για το περιεχόμενο σε πολλά άρθρα. Τώρα μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Όχι, ναι, και είσαστε και μακριά, κύριε Μπουκόρα. Αν δεν θέλετε να μπούμε. Απλώς δεν είναι τα πράγματα που κύριε Παρασκευόπουλε, όμως. Πέρα από αυτά. Κύριε Μπουκόρα, σας παρακαλώ. Κύριε Παρασκευόπουλε, κάτι τελευταίο το οποίο το έθεσε ο κύριος Μπουκόρας και θα πάρω και την άποψή του. Επί της ουσίας. Ακούσαμε τον κύριο Πικραμένο να λέει ότι δεν υπήρχαν τα στοιχεία ή ενδείξεις ώστε να προωθηθεί η όλη δικογραφία στην Βουλή. Εσείς από την εικόνα που έχετε βλέπετε ότι αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν, οι μαρτυρίες, τα emails και όλα αυτά δένουν μια υπόθεση ώστε να πάει και να ζητηθεί από τη Βουλή η άρση της ασυλίας ενός βουλευτή, ενός πρώην υπουργού. Κοιτάξτε, αν ο κύριος Πικραμένος εκφράστηκε γενικά για την υπόθεση Νοβάρτης και είπε δεν υπάρχουν στοιχεία, κάνει με αυτό το οποίο λέει. Τέτοια στοιχεία. Δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη, στοιχεία ικανά να οδηγήσουν σε καταδίκη. Τη στιγμή αυτή η υπόθεση είναι σε εξέλιξη. Πώς γνωρίζει ο κύριος Πικραμένος. Για την άρση της ασυλίας, δηλαδή, πώς γίνεται μια δικογραφία και ότι πάει η υπόθεση αυτή και γίνεται και μια εξεταστική για 10 πολιτικά πρόσωπα, πρωθυπουργοί κτλ. Και στη συνέχεια. Μιλούσε και για την περίπτωσή του, γιατί είδα και εγώ τη συνέντευξη του κυρίου Πικραμένου. Μιλούσε και για την περίπτωσή του και έλεγε ότι όταν εκείνος ήταν πρόεδρος του Συμβουλίου της